Λοιπόν, αγαπητά παιδιά, για πρώτη φορά δείχνω Puma Ultra σχάρα. Είναι το 1,3, το 1,2 δεν μπορώ να το βρω πουθενά, το 1,1 το βρίσκω μόνο για σάλα. Βέβαια, τότε όταν βγαίνανε αυτά δεν παρακολουθούσα την Puma, η αλήθεια είναι, το site, γιατί μόνο εκεί μπορείς να τα βρεις τελικά, με άνεση. Ή με κανένα brand shoes και τέτοια φάση. Και υπάρχει ένα νέο μαγαζί, το Allmart, αλλά και αυτό έχει την πολιτική του brand shoes. Πληρώνεις, περιμένεις από το χαζό πολλές μέρες και πάει λέγοντας. Έχει όμως το καλό ότι μπορείς να πας εκεί, να τα δοκιμάσεις επί τόπου και να φύγεις. Τώρα βέβαια με τα Rabbit, κλαφτά χαρά λέμε. Επίσης πρέπει να τα πάτε εκεί, γιατί αν έρθουν να τα πάρουν για αν κάνετε επιστροφή, να ξέρετε ότι θα πληρώσετε όλα τα εξοδάκια κανονικότατα. Έχετε το νου σας. Όσοι μένετε κοντά όμως, είναι πολύ καλά, γιατί πας και γλιτώνεις τα έξοδα. Λοιπόν, το Puma Ultra 1,3 στο συγκεκριμένο χρώμα κυκλοφόρησε για μία μόνο μέρα, διαθέσιμο κάποτε. Από τότε δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Αυτό και το Future Z, το καινούριο, το 1,2. Τώρα κυκλοφόρησε ξανά και ξεκινάμε. Λοιπόν, το άνω μέρος μ' αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Matrix Pro Technology. Είναι αυτό, το γράφει εδώ, τα γράφει όλα. Και μετά λέει Grip Control Pro και Speed Cage. Θα σας πω πολύ απλά, αν παίζετε μπάσκετ, το άνω μέρος είναι σχεδόν παρόμοιο με το Puma Clyde All Pro. Αλλά εδώ είναι σε, ας πούμε, ποδοσφαιρική φάση και ίσως είναι και καλύτερο. Πολύ καλή ποιότητα, εξαιρετική ποιότητα του υλικού. Είναι μαλακό, είναι γλυκό, φαίνεται λίγο άγριο, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή με το που βάλεις θα δεις. Σε φάση να τσακίζει και να είναι γλυκό, είναι ωραίο. Το ενδιάμεσο καλτσάκι, που είναι φυσικά και τα κορδόνια, επειδή είναι τώρα κατάμαυρο και δεν φαίνεται καθαρά, το ενδιάμεσο καλτσάκι είναι το δέσιμο, είναι στο κέντρο, είναι κεντρικό, πολύ ωραίο, και το ενδιάμεσο καλτσάκι δεν σηκώνεται πολύ, επειδή είναι ίδιο ύψος με τη φτέρνα, με το σήκωμα της φτέρνας πίσω, κάνει τη τέλεια εφαρμογή από άποψη το πώς νιώθεις και το αισθάνεσαι. Το καλτσάκι είναι εξαιρετικά ποιοτικό, είναι γερό, δεν φεύγει πολύ. Και πάνω απ' όλα αγκαλιάζει, πιάνει, το νιώθεις ότι πιάνει. Τώρα, ένα ωραίο που είχε κάνει η Puma είναι ότι αυτά εδώ τα κομμάτια, βλέπετε που φωσφορίζει. Αυτό είναι διαφάνεια τώρα. Κοιτάξτε εδώ, θα χαθεί και εδώ που πάω στο φως εμφανίζεται. Έχει μερικές γραμμές διαφάνειας. Είναι λίγο αντιγραφή από το X-Ghost αυτό, αλλά η Puma και η Adidas συνεργάτες είναι. Φυσικά μου αρέσει τρελά το Ultra που το γράφει εδώ έτσι. Και στο κόκκινο χρώμα είναι πολύ όμορφο αυτό. Έχει εννοείται το σήμα εδώ, το είδατε. Έχει εδώ κάτι πράσινο πες γραμμές, αν παρατηρείτε. Βλέπετε. Ωραίο είναι. Η φτέρνα είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά η φτέρνα στο κανονικό μου νούμερο είναι σαν να είναι μικρότερη από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είναι σαν να είναι πιο χαμηλά να τη νιώθω. Στο μισό κάτω, πολύ κουλό, δεν το πιστεύω αυτό, στο μισό κάτω, που μάλλον είναι τελικά το σωστό μου νούμερο στα Puma Ultra εννοώ, αλλά και στα Future Z, μισό κάτω είχα βάλει, το μισό κάτω κάνει το lockdown σωστό. Τώρα πώς στέκει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως επειδή έχω υπερπρενισμό και ελαφρά πλατυποδία, λόγω της σταθερότητας που είναι μισό κάτω, άρα πιο σφιχτό ούτως ή άλλως, ίσως λόγω της σταθερότητάς του να το νιώθω έτσι εγώ. Αλλά, αν θα το δοκιμάσεις, για μένα δοκίμασε το και στα δύο νούμερα, μισό κάτω και στο δικό σου. Και μια και το από αυτό, το Puma Ultra, όλος περίεργος, δεν είναι και τόσο στενό όπως νομίζουμε. Είναι μια χαρά. Φυσικά έχει την άκρη που ανοίγει, γιατί αν δεν άνοιγε αυτό, θα πνιγόμασταν. Είναι ok, θα το δείτε, γιατί είναι πολύ γλυκό το υλικό του. Είναι στενό, αλλά όχι στενό από την άποψη ότι δεν μου πήγε είναι στενό. Καταλάβατε, αγκαλιάζει. Είναι η γνωστή στενίλα που έχουν τα παπούτσια τρεξίματος. Αλλά όταν το παπούτσι τρεξίματος έχει η κανονική του εφαρμογή είναι έτσι, δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί όταν είναι στενό περισσότερο από την κανονική εφαρμογή που εφαρμόζουν οι εταιρείες. Αυτό μας ενοχλεί. Η εξωτερική σόλα είναι αυτή, το γνωστό μοτίβο. Νομίζω πρέπει να αλλάξουν λίγο έτσι. Το σχεδιάκι και γενικώ η απόδοση, για μένα, αν παρατηρήσετε τη μέση, στενεύει. Και στενεύει και από τις δύο πλευρές.
Αυτό το στυλ εμένα δεν μ' αρέσει γενικά. Θα έπρεπε να το ισορροπήσουμε λιγάκι. Έτσι, να γίνει λίγο πιο πλατή για καλύτερο πάτημα. Δεν θα χαλάσει κανένας. Αν παρατηρήσετε, έχει το σήμα της πούμας στο κέντρο, μ' αρέσει πολύ. Αλλά γενικώς ο σχεδιασμός της επιφάνειας, έτσι όπως είναι το μοτίβο των ταπών του, της χάρας, εγώ δεν τον προτιμάω αυτόν. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, είναι εξαιρετικός στην απόδοση. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής. Δεν μπορεί να ξέμειναν από ιδέες. Εγώ κυρίως αυτό, δηλαδή το παπούτσι είναι κορυφαίο. Είναι κορυφαίο, το νιώθεις. Η αντικρατισμική προστασία είναι EVA και εδώ. Δυστυχώς η Πούμα μας δουλεύει λίγο με αυτό. Βάζει έναν απλό αφρό και τον διαφημίζει Σμέβα, Πούμα, Προφοάμ και τέτοιες βλακίες. Τελικά, εδώ όμως να ξέρετε ότι είναι πιο μαλακό από το Future Set και επειδή παίζω και μπάσκετ ως γνωστόν, αλλά και έχω και άλλα παπούτσια που φορά. Η EVA, ας πούμε, η EVA του Κόπα είναι σκληρή μπροστά σε αυτήν. Εδώ μου άρεσε πολύ. Είχα πολύ καιρό να δω τέτοια EVA. Αυτή μάλλον είναι η original EVA. Δεν λέω ότι είναι μαλακή, προσέξτε. Λέω ότι είναι πιο μαλακή απλώς. Και δεν δημιουργεί δυσφορία, αυτό θέλω να πω. Τώρα, δεν ξέρω αν χτυπάει στη φτέρνα, σαν τα Future Z που με χτυπήσανε. Ωστόσο, γι' αυτό σας λέω. Δύο νομεράκια, καλού κακού, και δείτε. Αλλά μην κάνετε εκπτώσεις στον εαυτό σας. Το έχω ξαναπεί. Μην προσπαθείτε, επειδή σας αρέσει, ας πούμε, το άνω μέρος, που για μένα το άνω μέρος είναι το δυνατό κομμάτι του παπουτσιού, νομίζω ότι είναι καλύτερο από το προηγούμενο Puma Ultra, και ας μην το είχα. Και από το προηγούμενο, από το πρώτο δηλαδή. Αλλά μην κάνετε εκπτώσεις για αυτό το λόγο. Κοιτάξτε τι σας βολεύει γενικά. Γι' αυτό καλό θα ήταν να έχετε, αν μπορείτε να έχετε αποταμίευση στην άκρη, ώστε να παραγγέλνετε 2-3 μοντέλα. Αν όχι, βάλτε τα στα μαγαζιά. Ειδικά αν είστε εμβολιασμένοι, πηγαίνετε. Οι ανεμβολίαστοι φυσικά δυσκολεύονται, χρειάζονται λεφτά για να τα φέρουν σπίτι ενώ. Αυτά είχα να πω. Το παπούτσι είναι άξιο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Παρότι έχω ελαφρά προαλλακτικοδία και υπερπλυνισμό, νομίζω αξίζει να το δοκιμάσει κανείς. Όσοι δεν έχετε πρόβλημα, ακόμα και αν δεν έχετε στενά πόδι, για μένα δοκιμάστε το. Όσοι έχετε στενά πόδια και όσες, ειδικά τα κορίτσια, αν το δοκιμάσετε, θα ξετρελαθείτε. Πιστεύω για γυναικείο πόδι είναι το τέλειο παπούτσι.